Ούτε για δείγμα δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τάφοι στο κημητήριο της Νέας Αλικαρνάσου, με τους συγγενείς που χάνουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα να υποβάλλονται σε μια μεγάλη ψυχολογική περιπέτεια, ενώ την ίδια ώρα συγγενείς νεκρών καλούνται την τελευταία στιγμή για να προχωρήσουν σε εκταφή, με τους ίδιους να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους. Δεν υπάρχουν γενεί τάφοι γιατί δεν μπορούν να κάνουν εκταφές από το Δήμο Ηρακλείου. Απλά τα πράγματα. Έχουμε ενημερώσει τόσο καιρό και δεν μπορεί να γίνει κάτι. Το πρόβλημα κάθε μέρα μεγαλώνει. Γιατί τελευταία στιγμή παίρνουμε τους ανθρώπους για να έρθουν για εκταφή και δεν έρχονται για το λόγο ότι πρέπει να ειδοποιηθούν 4-5 μέρες και μπροστά. Δεν γίνεται να με παίρνουν το πρωί και να μου λένε σε μία ώρα να είστε εκεί να γίνει εκταφή. Με έχουν πάρει 3 φορές. Λέω τη μία ήμουν εκτός. Λέω να κλείσουμε ένα ραντεβού για να γίνει όπως πρέπει. Μια αξιοπρέπεια να γίνει εκταφή. Και δεν είναι μόνο σε μένα. Υπάρχουν εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν το ίδιο πρόβλημα με μένα. Ναι, τελευταία στιγμή. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Και η υπάλληλος είναι και πολύ πιεστική. Νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο και έσχος. Σε στιγμές πόνου και θλίψη του συνδημότες μας, είναι αδιανόητο να επικρατεί αυτή η κατάσταση εδώ, που προέρχεται από την προβληματική λειτουργία του κημητηρίου στη Νέα Αλικαρνάσου. Η απουσία του μόνιμου υπαλλήλου δεν αποτελεί άλοθη για τις καταστάσεις αυτές που βιώνουν οι συντοπίτες μας και τους επιβαρύνει ψυχολογικά. Δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός για τις εκταφές, αλλά πρέπει να σκέψουμε πάνω στο πρόβλημα και να δώσουμε τη λύση άμεσα. Σοκάρουν οι μαρτυρίες από συγγενείς νεκρών που βίωσαν δραματικές καταστάσεις, με τους ίδιους να καλούν το Δήμο Ηρακλείου να σκέψει στο όλο πρόβλημα, ώστε οι εκταφές να γίνονται όπως είπαν με αξιοπρέπεια. Εμένα προχτές με πήραν τηλέφωνο πρωί-πρωί. Ήμουν προετοίμαστη εντελώς. Έχω χάσει τον άντρα μου από το 2016. Και ενώ πέρσι είχαμε έρθει για την εκταφή, δεν ήταν έτοιμος ακόμα. Με πήραν τηλέφωνο την Τετάρτη το πρωί, άρον-άρον, άρθω να βγάλω τον άντρα μου, γιατί θα υπήρχε κηδεία άλλη. Μα έγινε ξαφνικά και μου είπε σχεδόν με το έτσι θέλω, πρέπει να βγει ο άντρας σας σήμερα γιατί έχουμε κηδεία. Σήμερα κιόλας. Λέω, δεν προλαβαίνω. Λέω, πότε θα προετοιμάσω να πάρω τηλέφωνο τον παπά, να ειδοποιήσω τους συγγενείς, να αγοράσω αυτά που χρειάζονται. Εν πάση περιπτώσει, βρήκα τον παπά ευτυχώς. Μια συνεννόηση να υπάρχει. Και όχι τελευταία στιγμή να καλούν τους ανθρώπους για να βγάλουν τους ανθρώπους τους. Είναι μια δεύτερη ταφή για μας. Πάμε στο στεοφυλάκιο γιατί μην νομίζετε ότι εκεί είναι καλύτερος ο χώρος. Και τα οστά όταν τα αφήσανε αφύλακτα με πόρτα σπασμένη και έχουμε εδώ σκυλιά που εμείς τα αγαπάμε, δεν είναι το θέμα εκεί. Θα μπορούσαν άρζεντα να ανακατέψουν τα πράγματα. Το ίδιο γίνεται και για τους τάφους. Στο κημητήριο της Νέας Αλικαρνάσου δεν υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος. Τα προηγούμενα χρόνια βοηθούσαν εθελοντικά δημότες της περιοχής, ενώ ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ανοίγει την πόρτα στο κημητήριο, όπου τα παράπονα είναι δεκάδες, όχι μόνο για την έλλειψη τάφων, αλλά και για κλοπές λαδιού και άλλων αντικειμένων. Εδώ και 4 χρόνια που έχουμε αναλάβει εμείς, σαν τοπική κοινοτική αρχή, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να δώσει λύση ο Δήμος Ηρακλείου, που επανειλημμένος με έγγραφα έχουμε τοποθετηθεί, είναι ενημερωμένοι και οι τοπικοί σύμβουλοι εδώ από την περιοχή μας και δεν έχει γίνει το παραμικρό ποτέ εδώ. Εν τω μεταξύ, αφού δεν υπάρχει φύλακας εδώ, λιμένονται το νεκροταφείο πολλοί και νεκροθάφτες και καντιλούδες. Για διαφορία της Δημοτικής Αρχής να δώσει λύση στο πρόβλημα, έκανε λόγο ο Αντώνης Εκέρης, ο οποίος ζητά την άμεση επέκταση του κημητηρίου, για το οποίο, όπως είπε, υπάρχει έτοιμη μελέτη.